πάμε γρήγορα να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με την υπόθεση ενός 43χρονου, ο οποίος πέθανε σε καρέκλα νοσοκομείου τη στιγμή που του είχαν δώσει εξιτήριο για να φύγει. Ναι. Για πες μας. Πολύ περίεργη συγκεκριμένη υπόθεση. Να πούμε ότι ο 43χρονος, λοιπόν, αισθάνθηκε ένα ενισχυρό πόνο στο πόδι. Μάλιστα, λίγο πριν πάει στο νοσοκομείο, πριν ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ για να έρθει να τον πάρει για να πάει στο νοσοκομείο, είχε μιλήσει και με τον αδερφό του. Ναι. Φτάνει ο άνθρωπος στο νοσοκομείο, στα επίγοντα, τον εξετάζουν, του λένε ότι δεν έχει απολύτως τίποτα και ότι πρέπει να φύγει. Ο ίδιος βέβαια συνέχισε να παραπονιέται για τον πόνο, γιατί ήταν πάρα πολύ ισχυρός ο πόνος στο πόδι και να μην αισθάνεται καλά. Και έλεγε και σε γιατρούς και σε νοσηλευτές ότι δεν είναι καλά. Ναι. Παρ' όλα αυτά, οι γιατροί φωνάξανε μέχρι και τους αστυνομικούς που ήταν στο νοσοκομείο, προκειμένου να τον συνοδέψουν, λέει, έξω, γιατί έπιανε το χώρο. Ναι. Καθώς είχαν, λέει, άλλα περιστατικά. Ο ίδιος λοιπόν δεν έφυγε, έκατσε εκεί. Με αποτέλεσμα, μια μισή ώρα μετά από το εξιτήριο που του δώσανε, να καταλήξει στην καρέκλα στα επίγοντα περιστατικά. Δεν το κατάλαβε και κανένας. Το καταλάβανε μετά από πολλές ώρες, όταν άλλαξε βάρδια στο νοσοκομείο, ότι ο άνθρωπος είχε πεθάνει. Μιλάμε για τραγικά πράγματα. Το θέμα ποιο είναι τώρα. Ψάχνανε και πόσες μέρες να βρούνε ποιος είναι, ποιοι είναι οι συγγενείς του μάλλον, καθώς ο ίδιος δεν είχε ούτε την ταυτότητα επάνω. Ναι. Γιατί έφυγε από το σπίτι, ήρθε, τον πήρε το νοσοκομείο και δεν είχε πάρει και την ταυτότητά του. Όταν λοιπόν βρήκανε τους συγγενείς και ζήτησαν οι συγγενείς να πάνε να πάρουν το πτώμα, τους είπαν ότι δεν μπορείτε το πτώμα να πάρετε, λέει, γιατί έχει κορονοϊό. Και βρέθηκε, λέει, με κορονοϊό και μάλλον, λέει, κατέληξε από τον κορονοϊό. Τελικά όπως αποδείχτηκε, ούτε κορονοϊό είχε ο άνθρωπος και ούτε οι εξετάσεις του είχαν πει ότι είχε κορονοϊό. Και τελικά, σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας, τον κύριο Γαλαντεέλη, όπως φαίνεται, ο άνθρωπος είχε πάθει πνευμονική εμβολή και δεν το κατάλαβε κανένα στο νοσοκομείο και του δώσανε εξιτήριο. Πάει στο νοσοκομείο. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, ούτε να θυμίζει έργο θρίλερ με στοιχεία φρίκης. Μιλάμε για απίστευτες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Για απίστευτες. Απίστευτες καταστάσεις. Δεν ξέρανε ποιος είναι ο άνθρωπος, ψάχνανε, λέει, να τον ευρούνε. Το βγάλουν, είχε κορονοϊό. Για να μην γίνει νεκροψία που ήθελε η οικογένεια. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος πέθανε από πνευμονική εμβολή, μπήκε στο νοσοκομείο με πόνο, τον εξετάζανε, πήγαινε σπίτι σου και ο άνθρωπος πέθανε. Πού, κυρία Λούρου, πέθανε. Πού, στην καρέκλα, σε επίγοντα. Στα επίγοντα, στην καρέκλα! Γιατί δεν έφυγε από μόνος του, τους είπε ότι εγώ δεν φεύγω. Γι' αυτό αλλιώς, άμα είχε πάθει, είχε πεθάνει στο σπίτι του. Και δεν το πήρανε και γαμπάρι! Έπρεπε να τελειώσει η βάρδια και να βλέπουν τον άνθρωπο που κοιμότανε. Που ήταν νεκρός! Καταλάβατε. Τι ξεφτιλίκια ζούμε. Τι ξεφτιλίκια. Και τι να πει σε αυτή την οικογένεια. Αφήσαν να πεθάνει ένας άνθρωπος που μέσα υποτίθεται εκεί που σε κάνουν καλά στο νοσοκομείο. Τον άφησαν αβοήθητο να πεθάνει. Εδώ λοιπόν, θα πρέπει να τιμωρηθούν με τις βαρύτατες ποινές. Κανονικά θα. Τι έχουν να πούνε αυτά τα τομάρια στην οικογένεια του 43χρονου. Ήδη εισαγγελική παρέμβαση θα έπρεπε να είχε γίνει. Αυτό θα έπρεπε να είναι η είδηση. Όχι το γεγονός του πώς έφυγε ο άνθρωπος, αλλά ότι ο εισαγγελέας παρενέβη κατευθείαν. Και ευχόμαστε να το κάνει πράξη.